Χριστίνα Νεφρέμ μαζί με την Δήμαρχο της Καβάλας, με την κυρία Δήμητρα Τσανάχα. Καλησπέρα και στις δύο. Καλησπέρα σας. Μόλις ξεκίνησαν οι μέλισσες. Τι ωραία και η αδρεναλίνη από στην κορυφή. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, είμαστε όλοι πολύ συγκινημένοι, πολύ περήφανοι που φέραμε στην πόλη μας ένα τέτοιο σόου. Είμαστε όλοι επίσης με το κεφάλι ψηλά για την πολεμική μας αεροπορία και την αεροπορία στρατού και μας κάνουν τρελά πράγματα σήμερα εδώ. Ο καιρός είναι καταπληκτικός και βοηθάει πάρα πολύ. Ακούσαμε ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη ουρά στα διόδια της Μουσθένης, η οποία περίμενε να περάσει και να έρθει εδώ. Ο κόσμος λοιπόν αγαπάει πάρα πολύ το Καβάλα Έρση Σόου και κάθε χρόνο το τιμά. Βέβαια. Τι να πούμε σε όλους αυτούς που λίγο ταλαιπωρήθηκαν σήμερα, αλλά βρίσκονται εδώ. Πώς το είπε ο Σερβετάς, ότι εμείς από τη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε ιδέα και τι καταπληκτικά πράγματα μας κλέψατε. Ακριβώς. Λοιπόν, αναμένουμε να δούμε και άλλα πολύ ωραία σχέδια χορευτικά να πούμε στον ουρανό. Τώρα, ναι, λοιπόν. Πολύ όμορφα. Τα πεντζετέλ βέβαια που θα άρχιζαν φύγαν σε φωτιά, δεν πειράζει, να πάνε όλα καλά. Και με τα υπόλοιπα επίσης μακάρι να πάνε όλα καλά. Είναι μια καταπληκτική εκδήλωση στην Καβάλα αυτή που μας γεμίζει όλους περηφάνια και κοίτα εκεί τι γίνεται με τις μέλισσες. Λοιπόν, κυρία Τσανάκα, ενώ εσείς μιλάτε, εμείς βλέπουμε στις οθόνες μας τις μέλισσες που προσφέρουν ένα μοναδικό θέαμα όχι μόνο σε όσους βρίσκονται στην πόλη της Καβάλας, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Κεντρική Μακεδονία και διαδικτυακά, όλοι οι τηλεθεατές του ένα channel όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά σήμερα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν από την πόλη της Καβάλας το έκλεψη σόου. Μας βλέπουν όλοι. Μπράβο στο ένα channel. Το αξίζουμε μπράβο αυτό, έτσι. Έξι χρόνια με πολλές δυσκολίες για να καταφέρει. Δείχνει αυτό το θέαμα σε όλη την περιφέρεια. Δυσκολίες λοιπόν, οποίες ξεπεράσατε και φέτος. Το αποτέλεσμα νομίζω ότι επιβεβαιώνει τα προηγούμενα χρόνια. Του χρόνου σαφώς θα έχουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Αλλά φέτος. Πρώτο Θεός. Λοιπόν, φέτος καλύψαμε. Ας είναι καλά ο Γεωργιάδης, γιατί άμα δεν έχεις ένα Γεωργιάδη, τέτοιο σόου δεν μπορείς να κάνεις. Κυρία Τσανάκα, είστε ευχαριστημένοι. Παρακαλώ. Ενώ είμαστε σε εξέλιξη το Έρση Σόου, είστε ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή του κόσμου αλλά και των τουριστών? Υπάρχει φοβερή συμμετοχή. Φοβερή συμμετοχή πρέπει να σας πω. Και η Καβάλα είναι γεμάτη από το πρωί. Ρουμάνους, Βουλγάρους, Τούρκους. Χαμός γίνεται. Και Έλληνες πολλούς που έρχονται για να δουν το σόου. Αυτό το σόου έχει το δικό του κοινό. Όσοι αγαπούν την αεροπορία και όσοι έχουν κάνει στην αεροπορία τρελαίνονται με αυτά που βλέπουν. Εδώ τρελαινόμαστε εμείς που δεν πήγαμε στο στρατό. Φανταστείτε λοιπόν, πάω να δω το θέαμα. Κυρία Τσανάκα, μετά το τέλος του Έρση Σόου θα πείτε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος είναι καταπληκτικός σε αυτή τη διοργάνωση και θα μου επιτρέψετε να το πω, ειδικός σε αυτό το οποίο στείνεται και προσφέρεται αυτό το θέαμα σε όλους μας. Μετά το τέλος του Έρση Σόου θα πρέπει να πετάξετε είτε με ένα Απάτσι είτε με ένα Χιούι για να δείτε και την πόλη σας από ψηλά. Δεν τα αφήνετε αυτά, λέω εγώ. Τα έλεγε χθες ο πιλότος του ελικοπτέρου. Θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο. Και του λέω ό,τι και να λες, εγώ μέσα δεν μπαίνω. Είναι όμορφο από έξω, αλλά όχι από μέσα. Παρακολουθήστε. Έχουμε και τον κύριο Κροκίδη. Αν θα ήθελες να πάρουμε μία δήλωση και από τον κύριο Κροκίδη. Κυρία Τσανάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελάτε, είμαστε σε ζωντανές συνδέσεις και βεβαίως αυτή είναι και η γοητεία. Δώστε. Ναι, είμαστε στο χώρο των επισήμων και βρίσκονται οι περισσότεροι εδώ. Είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε και. Καλησπέρα σας, κύριε Κροκίδη. Καλησπέρα, από πρώτη. Καλησπέρα. Λοιπόν, για ακόμα μία χρονιά το Καβάλα Έρση Σόου. Ναι, είναι μια πολύ καλά οργανωμένη εκδήλωση, το έκτο Έρση Σόου Καβάλας. Συγχαρητήρια στους οργανωτές, τον κύριο Γεωργιάδη, που είναι η ψυχή της όλης οργάνωσης. Είναι, από ό,τι λέμε όλοι εδώ όσοι είμαστε, η καλύτερα οργανωμένη από τις 6 προηγηθήσεις εκδηλώσεις. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί. Ήδη με τη Δήμαρχο, νομίζω το είπε, ότι από την επόμενη μέρα θα ξεκινήσει η οργάνωση του 7ου Έρση Σόου. Είναι όλα αυτά σημαντικά.
τόσο το σημερινό, η σημερινή εκδήλωση, το φεστιβάλ που ξεκινάει την άλλη, το άλλο Σάββατο, με την εκδήλωση αφιερωμένη στην ΠΙΑΦ, το Κοσμόπουλος, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για να κάνουμε τη γαλάζια πολιτεία, την καβάλα μας, σημείο αναφοράς. Σήμερα έχουν έρθει πάρα πολλοί από τις γειτονικές πόλεις, είναι πολύ σημαντικό, και βέβαια αυτό χρειάζεται την συνεργασία όλων των φορέων. Βλέπετε ότι και η Αντιπεριφέρεια και ο Δήμος Καβάλας και η Δημοφέλεια βάζουν το χεράκι τους, και άλλοι μαζί με αυτό, το Επιμελητήριο, και είναι πολύ σημαντικό. Και δεν καταλαβαίνω, να είμαι ειλικρινής, σαν καβαλιώτης, σαν ενεργός πολίτης της πόλης, τις διαμαρτυρίες ή κάποιο ψόγο από κάποιες πλευρές για τα κάποια χιλιάρικα που δίνονται για τον Α ή τον Β έξοδο. Το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σήμερα. Το αποτέλεσμα νομίζω μας δικαιώνει, γιατί παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες, και το ξέρω σαν γιατρός, γιατί τις τελευταίες μέρες δίνουμε μάχη στο νοσοκομείο της Καβάλας, πραγματικά ο κόσμος είναι πάρα πολλής, και βρισκόμαστε νομίζω ακόμη στα μέσα του σοου. Έχουμε να δούμε αρκετά πολλά, αρκετά και άλλα σημαντικά έτσι, επιτεύγματα τεχνολογικά, αλλά πάνω απ' όλα συγχαρητήρια στους οργανωτές. Να μας βρίσκουν ο κόσμος, να μας γνωρίζει μέσω των διοργανώσεων που έχουμε για αυτή την υπέροχη πόλη την οποία διατηρούμε. Νομίζω σε αυτά τα θέματα υπάρχει μια κατανομή. Όπως τη Δράμα, την οποία τους τελευταίους μήνες είχες μεγάλη θητεία, έχει την Ονουρούπολη, έτσι η Καβάλα έχει τα δικά της σημεία αναφοράς. Είναι το Φεστιβάλ Φιλίππων, το 60ο, το επιτιακό. Εμείς εμπλεκόμαστε σαν υγειονομική περίδαλψη και θα είμαστε εκεί σε όλες τις εκδηλώσεις και στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, αλλά και στο Φρούριο. Φυσικά, κάθε πόλη έχει τα σημεία αναφοράς. Τις τελευταίες χρονιές έχουμε και το Καβάλα Air Show, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο τουρισμός, γενικά η επισκεψιμότητα από ανθρώπους και άλλων περιοχών, αλλά και από τις γειτονικές χώρες, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα καλοκαίρι στο οποίο η θάσος θα βουλιάξει και το προδιαγράφουν οι κρατήσεις. Ήδη τα Σαββατοκύριακα τα περασμένα είχαμε ρυθμούς 15 Αύγουστου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την τοπική κοινωνία και την τοπική οικονομία, να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι όλα αυτά έχουν και έναν απότερο σκοπό, να κρατήσουν τον κόσμο αυτό, να καταναλώσει σε μια εποχή ομολογουμένως δύσκολη οικονομικά και κοινωνικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εβάν, νομίζω ότι παρακολουθούμε, ενώ μιλάμε μαζί σου Χριστίνα, σε ζωντανή φαντασύνθεση, παρακολουθούμε ένα μοναδικό θέαμα, το οποίο ειλικρινά οι πολίτες και επισκέπτες περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν θα είχαν τη δυνατότητα να δουν κάτι τέτοιο. Οι μέλισσες, όπως προείπε η Δήμαρχος Καβάλας, η κυρία Τσανάκα, μοναδικό αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στην πόλη της Καβάλας. Ακούσαμε νωρίτερα το τι έγινε στα διόδια της Μουσθένης. Πολλοί Βαλκάνοι τουρίστες αλλά και επισκέπτες από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκονται στην πόλη της Καβάλας προκειμένου να παρακολουθήσουν αυτό το μοναδικό θέαμα. Να αποδεσμεύσουμε παρακαλώ την Χριστίνα Νεφρέμ για να συνεχίσει το ρεπορτάζ και τις ζωντανές συνδέσεις, και κατά τη διάρκεια αυτών των ζωντανών μεταδόσεων θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και με άλλους φορείς, αλλά πολίτες και επισκέπτες που βρίσκονται στην πόλη της Καβάλας. Σαν αυτά που έκανε προηγουμένως το F-16, έτσι, ένα τέτοιο πράγμα και εδώ. As simple and lazy the maneuver appears, the barrel roll is one of the most difficult. Όσο απλό και αν φαίνεται ή αν νομίζετε ότι είναι εύκολο, η Λώρα μας ενημερώνει ότι είναι από τους πιο δύσκολους σχηματισμούς. During this maneuver, all aircraft must maintain their position and formation. Therefore, their rotational angle or velocities have to be different. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά, ναι. Χειροκροτήστε το. Είναι σαν να είναι κολλημένο ένα πράγμα. Σαν ένα σώμα. Είμαστε μικροί και παίρναμε 4 στυλό και κάναμε μια κίνηση. Διαφύγαμε αυτό το πράγμα σε αεροπλάνο. And now I will introduce you to the team. Flight lead Artem Saladuha, also known as the Mary, 28 years old, hometown Riga, Latvia, hold world record for becoming youngest team leader at age 22. Και έναν 22χρονο παιδιά έχουν μέσα στην ομάδα. Τώρα δεν πρόλαβα να συγκρατήσω το όνομα, θα σας τα πω μετά όμως. 22 χρονών.
Left woman Igor Yurkin, nicknamed Major, 51 year old, hometown Riga, Latvia, former military instructor, pilot first class. Right wingman Anatoly Pedikosto, we call him Maestro, 53 years old, hometown Riga, Latvia, former military instructor, pilot. Outside left wingman Alexander Zadinch, nicknamed Smoke, 63 years old. Hometown, Daugavpils, Latvia. Solo pilot, Valery Sobolev, also known as Batya, translates to Godfather. 55 years old, hometown, Volgograd, Russia. Flight instructor, first class. Also pilot, sportmaster of jet advancer, Batix. Currently decorated pilot of Russian Federation. And our newest team member, Alessandro Scorano. We call him Giovanni, 26 years old. Comes from Italy. Αυτοί λοιπόν που ακούσατε τώρα ήταν οι πιλότοι των Baltic Bees. Έχουν, είναι πολύ ωραίο γιατί έχουν περίεργα παρατσούκλια. Τον ένα τον λένε καπνισμένο. Αλεξάνδερ Ζάριτς, ο καπνισμένος. Ο άλλος είναι ο μαέστρος και ο άλλος είναι ο νονός. Το Godfather. Νόμιζα να σταματήσει η Αλεξανδρούπολη για Τσίμπουρο πάλι. And now in the front, the team climbs up. All eyes on aircraft. Όνομα, θα σας τα πω μετά όμως. 22 χρονών. Left woman Igor Yurkin, nicknamed Major, 51 year old, hometown Riga, Latvia, former military instructor, pilot first class. Right wingman Anatoly Pedikosto, we call him Maestro, 53 years old, hometown Riga, Latvia, former military instructor, pilot. Outside left wingman Alexander Zadinch, nicknamed Smoke, 63 years old. Hometown, Daugavpils, Latvia. Solo pilot, Valery Sobolev, also known as Batya, translates to Godfather. 55 years old, hometown, Volgograd, Russia. Flight instructor, first class. Also pilot, sportmaster of jet advancer, Batix. Currently decorated pilot of Russian Federation. And our newest team member, Alessandro Scorano. We call him Giovanni, 26 years old. Comes from Italy. Αυτοί λοιπόν που ακούσατε τώρα ήταν οι πιλότοι των Baltic Bees. Έχουν, είναι πολύ ωραίο γιατί έχουν περίεργα παρατσούκλια. Τον ένα τον λένε καπνισμένο. Αλεξάνδερ Ζάριτς, ο καπνισμένος. Ο άλλος είναι ο μαέστρος και ο άλλος είναι ο νονός. Το Godfather. Νόμιζα να σταματήσει η Αλεξανδρούπολη για Τσίμπουρο πάλι. And now in the front, the team climbs up. All eyes on aircraft. From the left and from the right, now we will have the both wingmen on a collision course for a day just above the bay. Λοιπόν, έχουμε τώρα πορεία σύγκρουσης, λέει εδώ η Λώρα, για μια συνάντηση ακριβώς πάνω από τον κόλπο. Here they come. Έρχονται. Meanwhile, from the left, we see the team leader, outside left wingman and slot pilot, performing a role in a formation of three. Wow. This maneuver concludes the romantic part of our show. Έτσι τελειώνει το ρομαντικό κομμάτι. Είδες πώς θα έχουν χωρισμένα. Approaching us for an extraordinary and crazy maneuver. Από τα δεξιά τώρα για μια τρελή. The airplane appears to be controlled by a drunk pilot. Looks like the previous maneuvers were tough enough and made him feel a little bit dizzy. He needs to recover. So, ladies and gentlemen, let's support our solo pilot with your applause. Αυτό είναι που έλεγε ο Γιάννης προηγουμένως με τα τσίπουρα. Αυτή η φιγούρα λέγεται του τρελού, του μεθεσμένου πιλότου. Είναι αυτό που καλά τα έλεγες εσύ. Μια χαρά. Αυτό για πλάκα το κάνω. Ήταν, αυτός ήταν στα τσίπουρα σίγουρα. Όχι, δικός μας.
challenging maneuver, a barrel roll with gear down. Από τα αριστερά λοιπόν ο επόμενος σχηματισμός, barrel roll. Low altitude and low airspeed requires exceptional precision and coordination, and our solo pilot demonstrated it professionally. Το χαμηλό υψόμετρο και η χαμηλή ταχύτητα αέρα απαιτούν ακρίβεια και συγχρονισμό. Νομίζω ότι όλες οι όλοι οι Ελληνοί. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι απλό. Τίποτα. Approaching from the right, we have the B formation, and on the left, the solo B is getting ready to turn towards the four-ship formation in a collision course. Από τα δεξιά έχουμε το σχηματισμό των μελισσών και από αριστερά τον solo πιλότο. Ετοιμάζεται να γυρίσει για να έχουν όλοι μαζί μια πορεία σύγκρουσης πάλι, όπως προηγουμένως. Άντε, πατέρι. This formation will create a triangle shape and the solo pilot has to make a very precise pass through the formation. Οι μέλισσες θα κάνουν ένα τρίγωνο και θα πρέπει με πολύ μεγάλη ακρίβεια ο πιλότος που πιλωτάρει solo να περάσει από μέσα.